οι περισσότεροι επενδύτες αναρωτιούνται πότε θα τελειώσει ο πόνος του 2022. Αλλά αν κοιτάξει κανείς τώρα τελευταία κάπως τον S&P 500 να έχει σημειώσει μια μικρή άνοδο από τις αρχές Οκτωβρίου, ορισμένοι traders ίσως αρχίζουν να αναρωτιούνται αν τελικά υπάρχουν κάποιες καλές ευκαιρίες αγοράς φέτος. Καθώς τώρα οι συναλλαγές στον ενεργειακό τομέα παρατείνονται λίγο, μπορεί να είναι μια κατάλληλη στιγμή για να επαναξιολογήσετε τι λειτουργεί καλύτερα τις τελευταίες εβδομάδες και να τοποθετήσετε το χαρτοφυλάκιό σας για επιτυχία με το νέο έτος που θα έρθει τώρα το 2023 δεν μείνανε και πολλέ μέρε. Καμιά δεκαπενταριά μέρε μείνανε. Σήμερα λοιπόν, στου επενδυτέ παγκόσμια κλίμακα, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι τελευταίε μέρε μα παρακολουθείτε περισσότεροι, μα έχετε ανεβάσει και στου εγγεγραμμένου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δούμε μερικέ μετοχέ μεγάλη κεφαλοποίηση που θα μπορούσαν να δείξουν ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες κέρδους για τους επόμενους 12 μήνες, για το 2023. Η μετοχή της Altria υποχωρεί μόνο περίπου 9% σε αιτήσια βάση, σημειώνοντας το ίμιση της πτώσης του S&P 500 την ίδια περίοδο. Το μεγαθύριο αυτό της καπνοβιομηχανίας πίσω τα τσιγάρα Marlboro, τα προϊόντα για πίπες και πουρα Black and Milt και τον καπνό χωρίς καπνό όπως είναι η Copenhagen και το Skoal, κυριαρχεί στην αγορά των ΗΠΑ για όσου αναζητούν μια λύση για την νοικοτήνη. Ακόμα Τώρα, κι αν δεν υπάρχει μια ηλιώδη ανάπτυξη μπροστά, δεν το αναμένουνε, δεν ξέρει κανεί. Η Άλτρια ξέρει πώ να διαχειρίζεται τι δραστηριότητέ τη. Η εταιρεία έχει καταγράψει περισσότερα από 50 συνεχόμενα έτη αυξήσεων μερισμάτων και μπορεί να υπερηφανεύεται για μια εκπληκτική απόδοση στο 8,6% που θα πρέπει να κάνει το στόμα οποιοδήποτε επενδυτή οτιδήποτε να μένει ανοιχτό με αυτή τη συνέβη που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Η εταιρεία AT&T έχει υποστεί κάποια αναδιάρθρωση που βοήθησε στον εξορθολογισμό των εργασιών της, καθώς και στην ανάκαψη μέρους του χρέους της. Ούτε αυτή η κίνηση όμως θα μπορούσε να γίνει σε καλύτερη στιγμή, καθώς το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ξεπερνά την οροφή χάρη στην αύξηση των επιτοκίων. Αυτός τώρα ο όμιλος των τηλεπικοινωνιών των 133 δισεκατομμυρίων δολάριων έχει μια φαινόμενη επιχείρξη ασύρματης σύνδεση στην Αμερική και παρόλο που η κορυφαία και η τελευταία της γραμμή φαινομενικά Sirius μετά την εκπείση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τα μέσα θα είναι μια πιο λιτή και εστιασμένη εταιρεία το 2023 έτσι λένε οι αναλυτές οι μετοχές λοιπόν έχουν αυξηθεί περισσότερο από 20% τις τελευταίες 30 ημέρες χάρη στην αισιοδοξία για την τύχη τη AT&T μετά από μια εξαιρετική έκθεση κερδών τρίτου τριμήνου. Ενώ τώρα ορισμένε μετοχέ έχουν σκοντάψει, μπορεί να πει κανεί, τον τελευταίο χρόνο από τι τρικλοποδίε που έχουν μπει, η Cardinal έχει επιτύχει ένα εκπληκτικό κέρδο 46% μέχρι και σήμερα. Μέρο αυτού του λόγου οφείλεται στο ότι είναι μια μετοχή χαμηλού κινδύνου που παρέχει προϊόντα και υπηρεσίε σε εγκαταστάσει υγειονομική περίθαλψη όπω είναι εργαστήρια, εργαστηριακά προϊόντα, προστατευτικό εξοπλισμό, επίδεσμη και άλλα είδη πρώτη ανάγκη. Με μια τέτοια εταιρεία έχει και πολύ καλά έσοδα. Επιπλέον, η εταιρεία υπέγραψε πέρσι μια συμφωνία με τον κολυσσό φαρμακείων CVS Health Corp για την τροφοδοσία με εξοπλισμό μέχρι το 2027, κλειδώνοντα ακόμα μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Μετά από διακανονισμό 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχετικά με το marketing ειδών οι πληρωμέ κατανέμονται σε 18 χρόνια, επιτρέποντα τη Wall Street να αναπνεύσει με μεγάλη ανακούφιση. Η μετοχή ακολουθεί ισχυρή δυναμική και ισχυρέ δραστηριότητε στο νέο έτο. Έτσι αναμένονται δηλαδή, όπω λένε οι αναλυτέ. Οι επενδυτέ μερισμάτων αγαπούν την Consolidate Edition, Con Ed, επειδή ενώ δεν είναι η μεγαλύτερη μετοχή κοινή ωφέλεια εκεί έξω, είναι ίσω ο πιο αξιόπιστο πληρωτή μερισμάτων σε ολόκληρο τον κλάδο. Ιδρύθηκε το 1823 και στηρίζεται σε περισσότερα από 48 χρόνια διαδοχικών αυξήσεων μερισμάτων. Η μετοχή αυτή λοιπόν, τη στιγμή αυτή που μιλάμε, αποδίδει ένα 3,5%, αλλά είναι πιθανό να δει αυτή την πληρωμή να αυξάνεται για πολλά, πολλά ακόμη χρόνια. Η εταιρεία μπορεί να το κάνει λόγω αξιόπιστων λειτουργιών που διανέμουν ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 3,5 εκατομμύρια πελάτε στην περιοχή τη Νέα Υόρκη και φυσικό αέριο σε 1,1 εκατομμύρια περισσότερου ανθρώπου. Η φύση των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια και αναγκαιότητα ενέργεια για τη θέρμανση κατοικιών και ηλεκτροδότηση επιχειρήσεων σημαίνει ότι η εταιρεία αυτή είναι τόσο βέβαιη ότι θα πάει καλά που θα ήταν καλό να την παρακολουθήσουμε και να την έχουμε στο ραντάρ μα. Γνωστή και μη εξαιρετέα επόμενη είναι η JP Morgan Chase. Αυτή λοιπόν τώρα η τραπεζική δύναμη των 300 87 δισεκατομμύρων δολάριων έχει μια διαφοροποιημένη χρηματοοικονομική λειτουργία σε επιχειρηματικού τομεί και γεωγραφικέ περιοχέ, κατατάσσοντας ένα από τα 5 κορυφαία ιδρύματα στον κόσμο και είναι η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στην Αμερική. Αυτό το γεγονό δίνει μια σταθερότητα για να μπορεί κανεί να βλέπει και να έχει έσοδα μακροπρόθεσμα πρόσφατα. Η μετοχή σημείωσε ισχυρή δυναμική μετά το κατώτατο σημείο της αγοράς το Σεπτέμβριο για να αντιμετωπίσει ένα κέρδος 27,5% από τις 3 Οκτωβρίου και ύστερα. Και γιατί όχι παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Wall Street αναμένει τα έσοδα να αυξηθούν περισσότερο από 8% το 2023 ακόμα και εν μέσω μιας παγκόσμιας αβεβαιότητας. Αυτό είναι και το ίδιο στις κυρίαρχες μετοχής μεγάλη κεφαλοποίηση στην οποία μπορούν να βασιστούν οι επενδυτές ανεξάρτητα από το αν μια ανωδική αγορά θα επιστρέψει σοβαρά το επόμενο ή όχι. Ο φαρμακευτικός γίγαντας Merck έχει αγοραία αξία 258 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει κορυφαίε επιδόσει το 2022 με κέρδη άνω του 30% από την 1η Ιανουαρίου. Το τρέχον τώρα χαρτοφυλάκιο υπερπαραγωγών πολλών δισεκατομμύριων δολαρίων τη Merck περιλαμβάνει άνοσο θεραπεία καρκίνου, εμβόλια, θεραπείε διαβήτη, και πολλά πολλά ακόμα πράγματα φυσικά. Επιπλέον η εταιρεία έχει παρατάξει μια λυσίδα εξαγορών από τον περασμένο χρόνο που κυμαίνονται από μια συμφωνία για την αγορά ειδικού σε αγγελιοφόρο RNA Excellent ω την εταιρεία υγεία των ζώων Vents για να διαφοροποιήσει τι προσφορέ τη. Με την ιστορία τη υγειονομική περίθαλψη ω κλάδου ανθεκτικού στην ύφεση που διατηρείται καλά σε οποιοδήποτε περιβάλλον αγορά, η δυναμική πίσω από τη Merck θα πρέπει να την εξυπηρετήσει καλά ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί το επόμενο έτο. Και η τελευταία εταιρεία από τις καλύτερες και μεγαλύτερες μετοχές κεφαλοποίησης για αγορά που προτείνουμε για το 2023 αφού κάνετε φυσικά τη δικιά σας μελέτη είναι η Walmart. Το Νοέμβριο λοιπόν η Walmart επέστρεψε σε θετικό έδαφος λόγω της απεσιοδοξίας για την αντίπαλό τη Target Corp και της αισιοδοξίας ότι τα γούστα αν το μπορεί να το πει κανεί αυτό των καταναλωτών θα ευνοούσαν τη Walmart την περίοδο των γιορτών και το 2023. Το αποτέλεσμα είναι τώρα μια μετοχή που απλά έχει πάρει φωτιά με τις μετοχές να αυξάνονται περισσότερο από 25% από τα χαμηλά τους που είχαν βρεθεί τον Ιούνιο ο τεράστιο αυτό Ιανοπολιτή τώρα των 400 δισεκατομμύριων δολάριων βρίσκεται στο γλυκό σημείο για του αγοραστέ αυτή τη στιγμή. Με χαμηλέ τιμέ που θα προσελκύσουν του καταναλωτέ που γνωρίζουν το κόστο και την κλίμακα που διασφαλίζει ότι είναι η πρώτη και ίσω η μοναδική στάση σε κάθε ταξίδι για ψώνια. Η ισχυρή τώρα δυναμική σε αυτή τη μετοχή θα πρέπει να μεταφερθεί και στο νέο έτο και να δώσει στου επενδυτέ την ευκαιρία να κοιτάξουν επιτέλου πέρα από τι τυπικέ μετοχέ ενέργεια και να ρισκάρουν, αν μπορεί να το πει κανεί, τα παιχνίδια του 2022 για να επιστρέψουν στο λιανικό εμπόριο με σιγουριά. Αυτέ λοιπόν, παιδιά, ήταν 7 από τι εταιρείε μεγάλη κεφαλοποίηση που θα προτείνουμε να μελετήσετε, να κάνετε την έρευνά σα και αν το αποφασίσετε να αγοράσετε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε σύντομα.